ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Καλώς ήρθατε, Πειραιακή Εκκλησία, Ραδιοπαραμυθία. Είσαστε κοντά μας και σήμερα χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Είναι μια μέρα η οποία μας δίνει ιδιαίτερη χαρά με την ενασχόλησή μας με τον μακαριστό Γέροντα Θεόφιλο Παραϊάν, ένα σπουδαίο άνθρωπο, έναν Ρουμάνο μοναχό, ιερέα, έναν άνθρωπο ο οποίος έπασχε, ήταν τυφλός. Και παρόλα αυτά κατάφερε να δει με τα μάτια της ψυχής του αυτά που εμείς δεν μπορούμε να δούμε με τα κανονικά μας μάτια, γιατί τα σκεπάζουμε με τα ίδια μας τα χέρια. Έτσι λοιπόν, από παλαιότερη εκπομπή μας και στο πέρασμά του από εδώ, ο μακαριστός, ο αείμνηστος Γέροντας Θεόφιλος Παραϊάν μας άφησε παρακαταθήκη δύο συνεντεύξεις. Αυτές τις παίρνουμε και σας τις μεταδίδουμε ξανά για να έχουμε τη χαρά της πνευματικής τροφής, η οποία δεν λύγει, δεν παγιατεύει και είναι τόσο δυνατή, τόσο πνευματική, που μπορεί να θρέψει και το σώμα και την ψυχή μας. Γέροντας Θεόφιλος Παραϊάν, λοιπόν, στη συνέχεια της εκπομπής μείνετε συντονισμένοι εδώ και μάλιστα θα είναι και στη σημερινή και στην επόμενη εκπομπή μας. Να δώσουμε για αρχή την αναγνωστική πρόταση διευχών των Αγίων του μηνός Ιανουαρίου. Είναι 12ο παιδικός συναξαριστής αυτός από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά, τα κείμενα της Άννας Χατζηθανάση Φωτοπούλου και του συζύγου της Δημήτρη και η εικονογράφηση της Παρασκευής Αντωνάτου. Στο πέρασμά του ο Γέροντας Θεόφιλος Παραϊάν από τα στούντιο της Πειραϊκής Εκκλησίας ήρθε μαζί με τον πατέρα Κωνσταντίνο Καραϊσαρίδη, ο οποίος μεταφράζει από τα ρουμανικά. Είμαι σε ένα μοναστήρι από το 1953. Μέρσουλα μοναστήρι και αψολβέντε τη θεολογία. Στο μοναστήρι πήγα σαν τελειόφυτος της, απόφυτος της θεολογίας. Σαν λιτσενσιάτε εν θεολογία. Είμαι θεολόγος, πτυχίου χριστολογίας δηλαδή. Κουτέμα σωτηριολογία όλοι οι τεσταμέντ. Και σαν θέμα είχα στην διπλωματική μου εργασία η σωτηρολογία στην Καινή Διαθήκη. Μάμα σε ζαλά μοναστήρι ενωμένο στο 53. Ήρθα στο μοναστήρι το 1953 λοιπόν. Κανταν φυφώστ πριμίτ εντρε καλογάρι. Όπου με δέχτηκαν ως δόκιμο μοναχό. Κονούμελα δε Τεόφιλ. Με δόθη στην κουρά μου το όνομα Θεόφιλος. Νούμε πεκαρε μίλαμ δωρίτ. Όνομα το οποίο το επεθύμησα. Σικάρε εμπλάτσε. Το οποίο μου αρέσει.
În 1960 am fost hirotonit diacon. Το 1966 χειροτονήθηκα διάκονος. Το 1983 am fost hirotonit preot. Το 1983 χειροτονήθηκα πρεσβύτερος. Εν 1988 το 1988 am primit χειροτεσία de Arhimandrit. Δέχτηκα το φύκιο του Αρχιμανδρίτου. Sunt foarte bucuros că mi-am ales calea aceasta a călugăriei. Είμαι πολύ χαρούμενος που διάλεξα αυτό το δρόμο της μοναχικής ζωής. Simt că aceasta a fost calea mea adevărată. Αισθάνομαι ότι ήταν ο αληθινός δρόμος στη ζωή μου. Și acum la vârsta de 80 de ani. Και τώρα βρισκόμενος στην ηλικία των 80 ετών. Pot să ofer oamenilor nu numai învățături din cărți. Μπορώ να προσφέρω στους ανθρώπους όχι μόνο διδασκαλία η οποία είναι απάφρασμα των μελετών μου, των βιβλίων που διάβασα. Την πατερίκ και την φιλοκαλία. Από το, και πιο συγκεκριμένα από το γεροντικό ή από την φιλοκαλία. Και βίνενσελες την Σάντα Σκριπτούρα, σπέτσιαλ την Old Testament. Και βεβαίως απαρατήτως αυτά που διάβασα στην Αγία Γραφή και ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη. Και συνήστε concluzii la care am ajuns. Αλλά να προσφέρω πλέον, αισθάνομαι ότι είμαι στην θέση να προσφέρω πλέον κάποια συμπεράσματα, κάποιες διαπιστώσεις τις οποίες έφτασα στη ζωή μου. La care am ajuns în urma strădaniilor duhovnicești. Στις οποίες βέβαια έφτασα μετά από προσπάθειες πνευματικές. Cu care mi-am însoțit viața fizică și spirituală. Τις οποίες προσπάθειες κατέβαλα με όλη τη ζωή μου στο σωματικό και πνευματικό πεδίο της ασκήσεως. Φερίτσιτου Αυγουστίν σπούνε. Ο Ιερός Αυγουστίνος λέγει. Κα κοπίλουλ είστε τάτελ όμολοι μάρε. Το παιδί είναι ο πατέρας του μεγάλου ανθρώπου. Σι ασά είστε. Και πράγματι είναι αληθινό αυτό. Ντράδευερ κοπίλουλ este tatăl omului mare pentru că este înaintea omului mare. Και πράγματι συμβαίνει αυτό ότι το παιδί είναι ο πατέρας του μεγάλου ανθρώπου διότι είναι μπροστά από τον μεγάλο άνθρωπο. Întâi este copilul și apoi omul mare. Πρώτα είναι κάποιος παιδί, έχει παιδική ηλικία και μετά έχει οριμότητα, είναι μεγάλος. Omul mare cuprinde pe copilul de odinioară. Ο μεγάλος άνθρωπος συμπεριλαμβάνει εν εαυτό το παιδί το οποίο έζησε αυτό που είχε νωρίτερα στην ζωή του. Sunt în fața dumneavoastră cu cel de odinioară și cu cel de acum. Βρίσκομαι απέναντί σας με αυτά που είχα νωρίτερα, απομένως στην παιδική ηλικία και αυτά που έζησα στην όρημη ηλικία και ζω τώρα. Cu toată viața mea de până acum. Με όλη την ζωή μου δηλαδή, την μέχρι τώρα. Pentru că bine s-a spus. Διότι ωραία, σωστά έχει λεχθεί. Că prezentul este viitorul trecutului. Ότι το παρόν είναι το μέλλον του παρελθόντος. Și este temelia viitorului. Και είναι το θεμέλιο του μέλλοντος. De fapt, noi trăim în prezent. Πράγματι, εμείς ζούμε στο παρόν. Cuprinzând trecutul nostru. Συμπεριλαμβάνοντας το παρελθόν μας. Și stăm în fața viitorului și a veșniciei. Και βρισκόμαστε ενώψη του μέλλοντος, της αιωνιότητος. Cu ceea ce am devenit. Με έχοντας ως παρακαταθήκη αυτό στο οποίο φτάσαμε cu noi înșine, αναφορικά με τον ίδιο τον εαυτό μας noi nu putem face abstracție de ceea ce am fost, δεν μπορούμε να αποχωριστούμε αυτό που ήμασταν și totul se întemeiază pe ceea ce am devenit. Και όλα θεμελιώνονται πάνω σε αυτό το οποίο φτάσαμε, στην κατάσταση που ήδη φτάσαμε. Εν φάτσα λόγι του Νεζέου, ενώπιον του Θεού, βομ στά, κουτσέα και βομ φύ, ατούντς και νε βομ πρεζεντά. Ενώπιον του Θεού θα παρασταθούμε
με αυτή την κατάσταση την οποία φτάσαμε τότε όταν θα παρασταθούμε ενώπιον του Θεού. Mai cuprindem în noi și ereditatea noastră. Συμπεριλαμβάνουμε εντός μας βέβαια την κληρονομικότητα, αυτά που παραλάβαμε κληρονομικά. Și cuprindem pe noi, și cuprindem în noi pe toți cei care s-au alcătuit la viața noastră, ne-au format viața noastră spirituală. Και συμπεριλαμβάνουμε βεβαίως και όλους αυτούς οι οποίοι συνέβαλαν, συνεισέφεραν στην ολοκλήρωσή μας, στην πραγμάτωσή μας ως πνευματικοί άνθρωποι. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Κατά τη διάρκεια της ζωής του αποφάσισε κάποια στιγμή να γίνει μοναχός. Τι μου βέτσε το μαβάστα, σκοταρεί το κλίπα σα φάτσε σκαλούγκαρ. Πώς ήταν, και αυτό πιστεύω ότι είναι ερώτημα ακροατών και για τη δική του ζωή, πώς ήταν βέβαιος ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού για αυτόν. Κόμμα ατσα ζουν σλα τσέρτιτούντινε κα ατσάστα αφός βοήντσα λεδομέως σα φίτς καλούγκαρ, σα φάτσες καλούγκαρ. Δε όντε στιάτς τσέρτ, σα μπίνε, κλάρκ, άστα είστε βοήντσα λεδομέζεω. Στίτς κόμμα μαζόν σλα αστά. Ξέρεις πως έφτασες σε αυτό, ξέρετε πως έφτασες σε αυτήν την πεποίθηση. Din copilărie am avut o apropiere de lucrurile spirituale. Από τα παιδικά μου χρόνια είχα μια εγκύτητα με τα πνευματικά θέματα. M-am trezit într-o familie de oameni cu practică religioasă. Γεννήθηκα σε μια οικογένεια με πρακτική, έτσι, καθημερινή θρησκευτικότητα. Bineînțeles că asta nu m-ar fi obligat să mă fac călugăr. Ασφαλώς αυτό δεν θα με υποχρέωνε, ούτε πιστεύω θα με οδηγούσε αυτό και μόνο στην απόφαση να γίνω μοναχός. Însă mi-am dorit foarte mult să ajung preot. Αλλά όμως ξέρω πολύ καλά ότι επιθυμούσα πάρα πολύ να γίνω ιερέας. Τότε λούμε αν σπουδά κανού οπότε πρεότ. Όλο ο κόσμο έλεγε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει ιερέας, δεν θα γίνει ιερέας. Την πρίτσινα infirmități pe care o am. Εξαιτία τη αναπηρία την οποία έχω. Eu fiind nevăzător din copilărie. Καθώς εγώ είμαι τυφλός από τα πολύ μικρά μου χρόνια. Παιδική ηλικία. M-am trezit în lumea aceasta, în viața conștientă, fără vedere. Έφτασα στον κόσμο αυτό όταν συνειδητοποίησε τον εαυτό μου τη ζωή μου πολύ μικρός και ήμουν σε κατάσταση τύφλωσης. Δεν βλέπω. Și așa mi-am trăit toată viața. Και έτσι βέβαια έζησα όλη τη ζωή μου με την τύφλωση. Părinții mei au făcut tot ce au putut să mă ajute. Οι γονείς μου έκαναν ό,τι ήταν δυνατό για να με βοηθήσουν στην κατάστασή μου. Și ajutorul cel mai esențial a fost că m-au dat la o școală specială. Η πιο σημαντική ουσιαστική βοήθεια που προσέφεραν οι γονείς μου ήταν ότι με έστειλαν σε ένα ειδικό σχολείο. Unde am învățat scrisul și cititul pentru copiii fără vedere. Όπου έμαθα την ανάγνωση και την γραφή για τα παιδιά που είναι τυφλά. Bineînțeles, folosind cărți anume pregătite pentru oameni fără vedere. Και ασφαλώς χρησιμοποίησα βιβλία τα οποία ήταν προορισμένα ειδικά για ανθρώπους οι οποίοι ήταν τυφλοί που ήταν σε αυτή την κατάσταση. În 1942, am ajuns la mănăstire la Sâmbăta. Έφτασα στο μοναστήρι Σύμπατα. Unde am intrat apoi peste 11 ani. Όπου μετά από 11 χρόνια εισήλθα ως μοναχός. Și acolo am vorbit cu un părinte cu nume mare și cu viață deosebită. Εκεί μίλησα με ένα διάσημο πολύ γνωστό πατέρα και με πολύ ιδιαίτερη πνευματική ζωή. Care s-a ocupat de mine. Ο οποίος ασχολήθηκε ειδικά μαζί μου. Κάτε un om mare. Και με πήρε στα σοβαρά ως να επρόκειτο για άνθρωπο μεγάλη ηλικία, όριμο άνθρωπο. Με πήρε πολύ σοβαρά. Aveam doar 13 ani și jumătate. Και εγώ βέβαια ήμουνα σε ηλικία 13,5 ετών τότε. Părintele și-a dat seama că eu nu pot rămâne atunci la mănăstire. Ο πατήρ τότε συνειδητοποίησε ότι εγώ δεν μπορούσα να μπω από αυτήν την ηλικία στο μοναστήρι.
pentru că mitropolitul care a restaurat mănăstirea în care doream să intru și în care apoi am intrat, διότι ο Μητροπολίτης ο οποίος επεσκεύασε, αναδιοργάνωσε το μοναστήρι στο οποίο ήθελα να εισαχθώ και εγώ ως μοναχός και στο οποίο τελικά εισήχθηκα ως μοναχός. Δωρεά σε άιμπε λα μοναστήρι νούμαι αψολβέντς δε θεολογία. Είχε την επιθυμία στο μοναστήρι να εισέρχονται μόνο τελειόφοιτοι, απόφοιτοι της θεολογίας. Εγώ πια τούντια αφιάν δωρ 5 κλάσσε φεκούτε λα σκόλα σπέτσιαλα. Εγώ τότε είχα ολοκληρώσει 5 χρόνια σχολείου, μάθησης, στο δημοτικό σχολείο, όπως τα λέγαμε στα ελληνικά, στο ειδικό σχολείο για τους τύφλους. Și nu speram să ajung absolvent, să ajung cândva absolvent de teologie. Και δεν ήλπιζα ότι σε τρόπο δεινά κάποια στιγμή θα μπορούσα να είμαι τελειόφυτος θεολογίας. Părintele mi-a dat în grijă o lucrare de îmbunătățire sufletească. O pater mu edose ena ergo, to pio tha me ofoluse stin proodo mu tin pnevmatiki. Și anume, m-a învățat, zicea el, rugăciunea cu care se mântuiesc călugării. Και μου έμαθε την προσευχή, όπως έλεγε εκείνος, με την οποία σώζονται οι μονοχοί. Pe atunci nu știam că un călugăr este dator să spună mereu rugăciunea istihastă. Και εγώ τότε δεν ήξερα βέβαια ότι ένας μοναχός είναι έτσι, οφείλει να ενεργεί, να ασκείται στην ησυχαστική προσευχή. Deci rugăciunea Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Ο λόγος περί της ευχής του Ιησού, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε με τον αμαρτωλό. Μιλουέστε-μα πε μήνε πεκατόσο. Rugăciunea aceasta, părintele mi-a spus, să o zic în gând. Αυτή την προσευχή μου είπε ο γέροντας, τότε ο πατέρας αυτός, να την λέω με τη σκέψη, με το νου. Și să o lipesc de respirație în felul următor. Και να κρατάω και την αναπνοή μου κατά τον ακόλουθο τρόπο. Între respirații. Ανάμεσα στις αναπνοές. Acolo unde nici nu tragi aerul în piept, nici nu-l dai afară. Στην στιγμή που όταν δεν εισπνέεις ούτε εκπνέεις. Εν κλίπα αξιά σας ζήκ Δόμνε. Εκείνη τη στιγμή να λέω Κύριε. Απόι τραγγύντα αέρον πιέπτ οδάτα κουάστα σας ζήκ. Μετά εισπνέοντας την ώρα της εισπνοής να λέω. Ιησούς ε Χριστός ε Φιούλου Ιδωμνεζέου. Κύριε Ιησού, Υιέ του Θεού. Și dând aerul afară din piept să zic, στην εκπνοή να λέω, miluiește-mă pe mine păcătosul. Ελέησόμε τον αμαρτωλό. Cu gândul acesta am plecat de la mănăstire. Με αυτή τη σκέψη αναχώρησα από το μοναστήρι. Și mi-am format o practică. Και δημιούργησα έτσι μια πρακτική εφαρμογή αυτής της συμβουλής. În sensul că ziceam mereu când îmi aduceam aminte rugăciunea aceasta. Και τότε με την έννοια ότι έλεγα διαρκώς από ό,τι θυμάμαι αυτή την προσευχή. Eu cred că tot ce am realizat în viață, εγώ πιστεύω ότι ό,τι πραγματοποίησα σε αυτή τη ζωή se întemeiază pe această rugăciune, θεμελιώνεται πάνω σε αυτή την προσευχή, pe ajutorul lui Dumnezeu primit prin această rugăciune. Πάνω στη βοήθεια, θεμελιώνεται πάνω στη βοήθεια του Θεού την οποία δέθηκα με την εργασία αυτής της προσευχής. Această rugăciune m-a descoperit pe mine însumi, mie însumi. Αυτή η προσευχή με φανέρεσε σε μένα τον ίδιο τον εαυτό μου, απεκάλυψε σε μένα τον ίδιο τον εαυτό μου. Μια descoperit μιζέρια την σούβλετο μου. Μου αποκάλυψε την μιζέρια, την κακή κατάσταση, την ταλέπορη αυτή η κατάσταση που έχει η ίδια η ψυχή μου. Μιζέρια pe care am adus-o prin părinții mei. În ființa mea, την κατάσταση αυτή, την μιζέρια, την ταλέπορη κατάσταση την οποία κληρονόμησα από τους γονείς μου. Și ceea ce am agonisit negativ din viața de până atunci. Και ό,τι βέβαια ως μιζέρια πάλι ταλαιπωρία συγκέντρωσα εργαζόμενος αρνητικά στον αρνητικό δρόμο στην ζωή μου μέχρι τότε. Deci am avut și niște împotriviri. Δηλαδή είχα και κάποιες εναντιώσεις. Niște împotriviri serioase.
κάποιες εναντιώσεις σοβαρές στην απόφαση, στο ερώτημα που θέσετε για το μοναχισμό. Dar am avut și bucurii din credință. Αλλά είχα όμως και ενθαρρύνσεις, χαρές από, που πηγάζαν από την πίστη. Bucurii pe care zic eu că numai credința mi le-a dat. Χαρές, ευλογίες, τις οποίες εγώ λέγω ότι τις οφείλω αποκλειστικά στην πίστη. Între timp s-au aranjat lucrurile în așa fel încât am putut face și teologia. Με την πάροδο του χρόνου τα πράγματα ήρθαν έτσι κατά αυτόν τον τρόπο ώστε μπόρεσα να σπουδάσω και θεολογία. Mitropolitul care mi-a dat aprobarea să fac teologia. Ο Μητροπολίτης ο οποίος ενέκρινε να σπουδάσω θεολογία. Mi-a spus că preotul nu o să mă pot face. Μου είπε ότι δεν μπορεί να γίνεις ιερέας. Și asta mi-a spus de două ori. Μου το είπε αυτό δύο φορές. În două întâlniri deosebite cu el. Σε δύο ιδιαίτερες σημαντικές συναντήσεις που είχα μαζί του, μου είπε καθαρά ότι δεν μπορεί να γίνεις ιερέας. Am acceptat să fac teologia. Δέχτηκα, απεδέχθη να κάνω θεολογία, να σπουδάσω θεολογία. Fără perspectiva de a ajunge preot. Χωρίς την προοπτική να γίνω ιερέας. Când am terminat teologia, nu mai eram hotărât să merg la mănăstire. Όταν τελείωσα την θεολογία, τις σπουδές μου θεολογικές, δεν είχα αποφασίσει να πάω στο μοναστήρι. Deși nu aveam nici o perspectivă în sensul de a realiza ceva cu teologia. Παρότι βέβαια δεν είχα την δυνατότητα με θεολογικές σπουδές να κάνω κάτι στη ζωή μου, δεδομένου ότι ήταν το καθεστώς, το γνωστό στην πατρίδα μας. Mitropolitul m-a întrebat de ce nu vreau să merg la sâmbătă, la mănăstire. Ο Μητροπολίτης τότε με ρώτησε γιατί δεν θέλεις να πας στο μοναστήρι το σύμπατα. Și eu i-am spus ca absolvent de teologie. Και εγώ τότε του απάντησα ως πτυχιούχος θεολογίας. Pentru că nu sunt hotărât. Γιατί δεν είμαι αποφασισμένος να πάω στο μοναστήρι. Însă cu timpul a venit și vremea hotărârii. Βέβαια με την πάροδο του χρόνου ήρθε και ο καιρός της απόφασης. Zilele trecute am avut posibilitatea să slujesc la o biserică cu hramul Sfântului Grigorie Palama în București. Πριν από λίγες μέρες είχα την ιδιαίτερη χαρά να λειτουργήσω σε μια εκκλησία που είναι αφιερωμένη στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Είναι μια εκκλησία στην οποία λειτουργήσα και εγώ. Είναι στην Πολυτεχνική Σχολή. Είναι μια μεγάλη έτσι... Pentru că între timp am ajuns preot. Διότι βέβαια είμαι πλέον ιερέας, έτσι. Și fiind preot... Slujesc împreună cu preoții, să înțelegi. Και βέβαια ως ιερείς συλλειτουργώ με άλλους ιερείς. Αυτό το είναι κατανοητό. S-a rânduit Dumnezeu în așa fel o împrejurare de am slujit la ziua de pomenire a Sfântului Grigorie Palama. Και βέβαια τα φέρε έτσι ο Θεός, μιλάω για λίγες μέρες νωρίτερα, να συλλειτουργήσω με άλλους πατέρες στην εορτή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Στην εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Eu zic a fost o minune. Εγώ βέβαια αισθάνομαι ότι ήταν κάτι, ένα θαύμα, κάτι θαυμαστό για μένα. Erau mai multe posibilități să n-ajung, să slujesc. Ήταν σχεδόν απίθανο να φτάσω εγκαίρως για να μπορέσω να συμμετάσχω στη λειτουργία. Și totuși am ajuns. Και παρά τα αυτά μπόρεσα να φτάσω εγκαίρως και να λειτουργήσω. Să slujesc chiar în ziua de pomenire a Sfântului Grigorie Palama. Και μάλιστα την ημέρα της εορτής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ce legătură este între mine și Sfântul Grigorie Palama? Τι σχέση μπορεί να έχει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στο πρόσωπό του ή η διδασκαλία του σε σχέση με μένα? În 1953, το 1953, înainte de a mă duce la mănăstire, πριν να πάω στο μοναστήρι, chiar în ziua de pomenire a Sfântului Grigorie Palama, în Duminica a doua, din postul mare. Μάλιστα συγκεκριμένα τη δεύτερη εβδομάδα των νηστείων τη Μεγάλη Σαρακοστής που είναι η μνήμη του, κατά μετάθεση, η μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Chiar în ziua aceea m-am hotărât să mă fac călugăr. Αυτή τη μέρα είχα αποφασίσει να γίνω μοναχός. Cum s-a ajuns la asta? Πώς έφτασε σε αυτή την πεποίθηση? Am ascultat în biserică slujba Sfântului Grigorie Palama. Άκουσα στην εκκλησία την ακολουθία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Și m-am oprit în special asupra icosului.
Και σταμάτησα έτσι την προσοχή μου κατά ιδιαίτερο τρόπο στον οίκο. Care după conținutul lui, το οποίο κατά περιεχόμενο, σύμφωνα με το περιεχόμενο του, το τροπάρι αυτό λέγει. Este ca un acatist de, ca un οίκος de acatist. Έχει μία μορφή χαιρετισμών, ας πούμε. Și atunci mi-am dat seama că biserica prețuiește călugăria. Και τότε συνειδητοποίησα ότι η Εκκλησία, τιμώντας ας πούμε τον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά και αναφέροντας αναφερομένη στον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά με λόγια έτσι επαίνου και τα λοιπά εγκομείων, κατάλαβα, συνειδητοποίησα ότι η Εκκλησία εν τέλει δηλαδή τιμάει τους μοναχούς, τον μοναχισμό. Και Σύντου Γρηγόριε Παλαμά αφός καλούγαρ. Γιατί ο Άγιος Γρηγόριος του Παλαμάς ήταν κατεξοχήν καλόγερος, μοναχός. Και στην περίπτωση μου δεν με εμποδίζει τίποτε να γίνω μοναχός. Και είπα τότε, θα γίνω μοναχός. Και πάνω σε αυτή την απόφαση θεμελιώθηκε το υπόλοιπο χρόνο, το υπόλοιπο της ζωής μου. Από τότε μέχρι τώρα. Και από τώρα μέχρι την αιωνιότητα. Έτσι έφτασα στο σημείο να γίνω μοναχός. Ο Μητροπολίτης του δέχτηκε. Αφού στον ρεστός καμλούγκ. Ναι. Μετά αυτή την μεγάλη παρένθεση. Θα σπούν και am slujit la Sfântul, la ziua Sfântului Grigorie Palama. Και μετά από αυτήν την μεγάλη παρένθεση θέλω να επανέλθω στην αρχική μου έτσι σκέψη ότι λειτουργήσα πριν από λίγες μέρες την εορτή του Αγίου Γρηγορίου του Παλάμα. Pentru că așa a rânduit Dumnezeu. Γιατί έτσι το όρισε ο Θεός, έτσι θέλει ο Θεός. Și pentru că aveam o legătură cu Sfântul Grigorie Palama. Και διότι αισθανόμουν αυτή την εσωτερική σχέση, τον δεσμό με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. De când în 1953, în ziua de pomenire a lui, όταν το 1953, την ημέρα της μνήμης του, m-am hotărât să mă fac călugăr. Αποφάσισα να γίνω μοναχός. Έτσι. Αυτά είναι όλα. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Γερούντα Θεόφιλο Παραγιάν, ο οποίος έχει γεννηθεί το 1929 στη Ρουμανία. Μαζί μας είναι και ο πατήρ Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης, ο οποίος έχει γράψει για τον Γέροντα Θεόφιλο, μάλιστα από τις εκδόσεις Άθος, ένα πολύ καλό βιβλίο με τη ζωή του Γέροντα, με τίτλο «Γέροντας Θεόφιλος Παραγιάν, χωρίς φως φωτισμένος». Για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, να πούμε ότι ο Γέροντας Θεόφιλος Παραγιάν ήταν από πολύ μικρή ηλικία τυφλός. Έχουμε μιλήσει σε παλιότερη εκπομπή, μπορεί να το γνωρίσετε. Λίγα πράγματα για τη ζωή του είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Θέλουμε πολλές εκπομπές για να μιλήσουμε για τη μέχρι τώρα πορεία του, την πνευματική. Θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να σκιαγραφίσουμε και μάλιστα εν συντομία, αλλά αυτά τα πράγματα είναι πνευματικά και θέλει κανείς καιρό για να τα νιώσει και να τα καταλάβει. Θα θέλαμε να μιλήσουμε τώρα, τη συζήτησή μας να επικεντρωθεί στο θέμα της μετάνοιας. Όλη η χριστιανική ζωή αρχίζει και τελειώνει σε τούτη τη ζωή, στη μετάνοια. Μια υπόθεση που όταν αρχίζει δεν τελειώνει, αλλά συνεχίζεται ως το τέλος της ζωής, οδηγώντας τον άνθρωπο στην αγιότητα. Πολλοί άνθρωποι, Γέροντα Θεόφιλε, ακούγοντας για τη μετάνοια, πάει ο νους τους σε βιώματα ενοχής και φόβου ενώπιον του Θεού. Μόλις πάμε να πρέκουβάσαι παρήντας κουλτούν δεσπρε ποκαίντσα, μην τα λόρ τρέτσες πρε βινοβατσίε, σύντε λα φρίκα φάτσα του Δουμνεζέου, σεντιμέντε φάρτε νεγκατίβε. Μετάνοια είναι η τακτοποίηση της συνειδήσεως μόνο. Τι είναι? Άρα, ποκαίντσε είστε ο όρδινε κοστιίντσε, νουμαία τούτας, σαν είστε τσεβάμαια δύνκ, τσεβάμαια μόλτ. Τσεβάμαια δύνκ, τσεβάμαια μόλτ. Δέτσι, πριν με τρεβάρε, τσε είστε ποκαίντσα. Πρώτη ερώτηση, τι είναι δηλαδή η μετάνοια? Είναι κάτι βαθύτερο, κάτι περισσότερο? Τι είναι μετάνοια? Cuvântul pocăință se întrebuințează în religie. Όρος μετάνοια χρησιμοποιείται στην θρησκεία.
Deci cuvântul pocăință nu îl găsim în altă parte decât în concepția religioasă. Δεν τη συναντάμε, δεν συναντάμε αυτόν τον όρο παρά μόνο στην θρησκευτική αντίληψη. In general, in românește, de pildă, cuvântul pocăință nu poate fi dedus de undeva. Στη ρουμανική γλώσσα, ο όρος ποκαΐντσα, που χρησιμοποιείται να αποδώσει τον ελληνικό όρο μετάνοια, δεν μπορεί να σχετιστεί με κάτι άλλο, να έρθει από κάπου αλλού. Este de trebuință să explici cuvântul acesta. Χρησιμοποιείται για να εκφράσει ο όρος αυτός. Și sunt foarte mulți oameni care nu-i cunosc sensul. Την μετάνοια και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν το βαθύ νόημα της μετάνοιας. S-ar părea că cuvântul pocăință vine de la căință, de la părere de rău. Μερικοί θα νόμιζαν ίσως ότι ο όρος ποκαΐντσα έρχεται από την καΐντσα, από την λύπη δηλαδή, για κάτι κακό που έγινε. Nu cred că e așa. Δηλαδή μια συναισθηματική προσέγγιση. Πιστεύω ότι δεν είναι αυτό. Pentru că esența pocăinței este altceva. Διότι η ουσία της μετάνοιας είναι κάτι άλλο. Este părăσirea păcatului. Είναι η εγκατάλειψη της αμαρτίας. Cuviosul Pimen, Όσιος Ποιμένας, dă o definiție a pocăinței, δίνει έναν ορισμό της μετάνοιας, în Pateric, στο Γεροντικό, spunând, λέγοντας, că pocăința este părăσirea păcatului. Μετάνοια είναι η εγκατάλειψη της αμαρτίας. Deci numai cel care părăsește păcatul se pocăiește de fapt. Δηλαδή, μόνο αυτός που εγκαταλείπει έτσι απομακρύνεται την αμαρτία, μετανοεί αληθινά. Deci câte βρένει cineva stăruie în păcat, în păcate, καθόν χρόνο κάποιος παραμένει στην αμαρτία, acela nu se pocăiește. Αυτός ο άνθρωπος δεν μετανοεί. Pentru că nu părăsește păcatul. Διότι δεν εγκαταλείπει την αμαρτία. Condiția iertării păcatelor, η συνθήκη του να συγχωρηθούν οι αμαρτίες și la spovedanie, και στην εξομολόγηση ca și în general, και γενικά και στην προσευχή este părăsirea păcatului. Είναι η εγκατάλειψη της αμαρτίας. Fără părăsirea păcatului nu există pocăință. Χωρίς την εγκατάλειψη, την απομάκρυνση από την αμαρτία, noi nu punem δεν υπάρχει συγχώρηση αμαρτημάτων. Noi nu punem accent pe pocăință în sensul de tânguire. Εμείς δεν, de întristare pentru δεν βάζουμε τον τόνο σχετικά με τη μετάνοια στην ταραχή, στην θλίψη, την εσωτερική της ψυχής. Ci punem accentul pe părăsirea păcatului. Αλλά τονίζουμε, συνδέουμε τη μετάνοια με την εγκατάλειψη της αμαρτίας. Sfântul Isaac Sirus spune pocăință cu mândrie. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέγει ότι η μετάνοια με εγωισμό, με περηφάνεια este vascu gaură. Είναι ένα δοχείο τρύπιο. Deci nu poate să aibă un conținut real. Δηλαδή δεν μπορεί ένα τρύπιο δοχείο χωρίς πάτο, ένα δοχείο να κρατήσει μέσα του ένα περιεχόμενο. Sfântul Vasile cel Mare spune, ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας λέγει, că numai acela se pocăiește, μόνο, μετανοεί μόνο αυτός ο οποίος, care, numai acela se pocăiește care poate zice cu psalmistul, ο οποίος, ο άνθρωπος, μόνο αυτός μετανοεί, ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πει μαζί με τον ψαλμοδό, «Νεδρεπτάτε ο ουρέσκ σι ο δισπρέτσουέσκ», μισώ την αδικία και την υποτιμώ, «Ερλέγια τα ο ιουμπέσκ», αλλά τον νόμο σου τον αγαπώ. Δισποκαίνσα εν φόνταρε δύο φέτσε. Η μετάνοια δηλαδή έχει δύο πλευρές, δύο όψεις. Ούνα κατρε τρεκούτ. Η μία όψη στρέφεται προς το παρελθόν, care înseamnă nimicirea păcatelor făcute, η οποία σημαίνει ότι τα αμαρτήματα που κάναμε είναι τίποτε,
chiar și părerea de rău pentru păcatele făcute. Εκεί συμπεριλαμβάνεται και η λύπη, η θλίψη για τα αμαρτήματα που εκτελέσαμε. Și mai are o față către viitor. Και έχει και μια άλλη όψη στραμμένη προς το μέλλον. Γκρίζα δε να μην υποκατουεί. Η μέρημνα, η φροντίδα, η προσπάθεια να μην αμαρτήσουμε πλέον. Ποκεΐντσα είστε κεβά και πριβέστε σι πέ Δουμνεζεού σι πέ Ωμ. Η μετάνοια είναι κάτι που αφορά και τον Θεό και τον άνθρωπο. Δε τσέ πέντου κα πακάτουλ σε ραπορτάζε σι λα Δουμνεζεού σι λα Ωμ. Και τούτο γιατί η αμαρτία σχετίζεται, είναι ένα αναφορά και προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο. Dacă cineva are în vedere păcatul numai ca o vină pentru un lucru rău făcut, γιατί αν κάποιος αισθάνεται την αμαρτία ως μια ενοχή για κάποιο συγκεκριμένο αμάρτημα που ετέλεσε, în realitate el nu se pocăiește, στην πραγματικότητα αυτός δεν μετανοεί, ci cel mult își face autocritica. Στην καλύτερη περίπτωση οδηγείται σε μια αυτοκριτική. Adică recunoaște niște lipsuri ale lui. Δηλαδή αναγνωρίζει κάποιες ελλείψεις του. Dorește să împlinească binele pe care îl are în față. Επιθυμεί να κάνει το καλό το οποίο έχει προφθαλμόν του. Și asta o fac și necredincioșii. Και αυτό μπορεί να το κάνουν και άνθρωποι που δεν είναι πιστοί. Pe noi ne interesează o raportare la Dumnezeu. Εμάς όμως μας ενδιαφέρει ένα συσχετισμός, μια αναφορά της μετάνοιας σε σχέση με το Θεό, care iartă păcatele, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος συγχωρεί τις αμαρτίες, care înlătură vina, ο οποίος απομακρύνει την ενοχή, care ne dă putere să stăm împotriva păcatelor care ar putea veni, μας δίνει τη δύναμη ο Θεός να βρεθούμε αντιμέτωποι και να πολεμήσουμε τις αμαρτίες που μπορούν να έρθουν στη ζωή μας. Deci, pocăința este o lucrare. Συμπερασματικά, μετάνοια είναι ένα έργο. O acțiune. Μια δραστηριότητα, ένα πνευματικό έργο. De îmbunătățire. Ένα έργο βελτιώσεως, τελειώσεως του ανθρώπου. O apropiere de Dumnezeu. Μια προσέγγιση του Θεού. O limpezime a minții, ένα καθάρισμα του νοός, του μυαλού, este un dar de la Dumnezeu, είναι ένα δώρο του Θεού, și o activitate a omului, είναι ταυτόχρονα και ένα έργο του ανθρώπου, μια δραστηριότητα του ανθρώπου, care face păcatul nelucrător, ο οποίος με την εργασία του άνθρωπος κάνει το κακό ανενεργό, την αμαρτία την κάνει ανενεργή, όσον αφορά τον εαυτό του. Și pe om hotărât împotriva păcatului. Και καθιστά ταυτόχρονα τον άνθρωπο αποφασιστικό απέναντι στην αμαρτία. Ca Dumnezeu să fie preamărit. Ώστε με συνέπεια ο Θεός έτσι να δοξάζεται. Și din pocăința pe care o face omul. Και διαμέσου της μετάνοιας την οποία ενεργεί ο άνθρωπος, προσπαθεί να κάνει ο άνθρωπος. Este important de observat. Είναι άξιο να παρατηρήσουμε ότι Σύντουλ Ιωάν Μποτεζετόρουλ, ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο Βαπτιστής, κα τριμής αλλού Δουμνεζέου Τάταλ, ως απεσταλμένος του Θεού και Πατρός, σε πρεγκατεάσκα κάλια Δόμνολοι, για να προετοιμάσει την οδό του Κυρίου, ακουπρίνς εν lucrarea sa de pregătitor, συνέκλεισε, συμπεριέλαβε στο έργο του ως προδρόμου, έτσι, του έργου του Κυρίου, îndemnul la pocăință, στην συμβουλή, στην προτροπή για μετάνοια, εκεί συνόψισε την διδασκαλία του. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Μετανοήστε, είναι και γάρη βασιλεία των ουρανών. Domnul Hristos, ca fiul al lui Dumnezeu care s-a făcut om, ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός, ο Υιός του Θεού που έγινε άνθρωπος, îndeamnă pe oameni la pocăință, παροτρύνει τους ανθρώπους, καλεί στη μετάνοια, pentru că cele din tâi cuvinte de propovăduire ale Domnului Hristos, καθώς τα πρώτα λόγια
του κηρύγματος του, του Κυρίου. Dopo Evangelia della Matei. Σύμφωνα με το κατανοθέον Ευαγγέλιο. Sunt aceleași pe care le-a spus Sfântul Ioan Botezătorul. Είναι τα ίδια λόγια που έλεγε και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Μετανοήσετε έγκυ και γάρη βασιλεία των ουρανών. Sau după versiunea din Sfânta Evanghelie de la Marcu. Ή σύμφωνα με την, με την γραφή του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. S-a împlinit vremea. Έφτασε ο καιρός. Și s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Έγκυ και είναι η βασιλεία των ουρανών. Pocăiți-vă. Μετανοήσετε și credeți în Evanghelie. Και πιστέψατε στο Ευαγγέλιο. Μάλιστα. Ο άσωτος γύρισε. Υπάρχουν όμως πολλοί άσωτοι που δεν γύρισαν. Ποια είναι η διαφορά τους? Da. Τι ένιωσε ο ένας και τι ο άλλος? Φίλου ρησιπιτόρ σαϊντόρς κατρετάταρ ντάσεν σε άλτσι ρησιπιτόρ καρνίνε σαϊντόρκ. Ναι. Cei care nu se întorc, nu se pocăiesc. Αυτοί που δεν επιστρέφουν δεν μετανοούν. Cei care nu se pocăiesc nu primesc iertarea păcatelor. Αυτοί που δεν μετανοούν δεν λαμβάνουν την άφεση των αμαρτιών. Cei care nu se întorc rămân pe mai departe în păcatele lor. Αυτοί που δεν επιστρέφουν και στη συνέχεια λοιπόν παραμένουν στην αμαρτωλή τους κατάσταση. Și nu pot ajunge la bucuria pe care a avut o fiul risipitor când s-a întors. Και δεν μπορούν να απολαμβάνουν τη χαρά και την οποία απόλαυσε ο άστος Υιός όταν επέτρεψε. Εγώ ας δωρίσα βαπούνο εν τραμπάρε. Ποκαίντσα κου εν τριστάρε σάου κου μπουκουρία. Δηλαδή υπάρχει εξίστα ποκαίντσα κου εν τριστάρε σάου κου μπουκουρία. Σα τραντώ και εγκρετσέστε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχει μετάνοια που συνοδεύεται με λύπη και μετάνοια που συνοδεύεται με χαρά? Există două posibilități. Sunt δύο, υπάρχουν δύο πιθανότητες, δύο εκδοχές. Pocăință cu întristare. Η μετάνοια με λύπη, συνοδεύομενη από λύπη. Și pocăință cu bucurie și cu nădejde. Και υπάρχει και η μετάνοια η οποία συνοδεύεται με από την χαρά και την ελπίδα. Când cineva se pocăiește cu întristare. Όποιος μετανοεί μονάχα με, την, με λύπη, με θλίψη. Detestă păcatul, nu vrea păcatul. Δεν επιθυμεί ασφαλώς την αμαρτία. Sfântul Apostol Pavel, de pildă, în epistola către Romani. Ο Απόστολος Παύλος, για παράδειγμα, στην προς Ρωμαίους επιστολή. În capitolul 6. Στο έκτο κεφάλαιο. În ultimul verset. Στον τελευταίο στίχο. Zice, ce fel de fapte aveați atunci când trăiați în păcate? Τι είδους έργα είχατε τότε ήσασταν στον καιρό της αγνίας? Fapte de care acum vă rușinați, vă e rușine. Έργα για τα οποία τώρα ντρέπεστε. Pentru că păcatele aduc întristare. Διότι τα αμαρτήματα φέρουν συναισθήματα, συναισθήματα ενοχής, συναισθήματα λύπης, θλίψης. Iar faptele cele bune aduc viață. Ενώ τα αγαθά έργα, τα καλά έργα, φέρνουν τη ζωή. Deci noi nu suntem împotriva unei pocăințe cu întristare. Δεν είμαστε ενάντια σε μια μετάνοια που έχει θλίψη, που έχει στενοχώρια, έχει ενοχή. Numai că ne gândim că pocăința cu întristare. Αλλά σκεφτόμαστε ότι η μετάνοια με την ενοχή, με τη θλίψη. Nu-i numai înlăturarea păcatului. Μπορεί να μην συνοδεύεται με την απάξη από την αμαρτία. Ci și un fel de dizolvare a nădejdii. Και μπορεί να είναι και ενάντια στην ελπίδα, απομάκρυνση της ελπίδας. Și noi ar trebui să avem încredere în jertfa Domnului Hristos. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στη θυσία του Χριστού. În iertarea păcatelor. Στην συγχώρηση των αμαρτιών. În iertarea deplină a păcatelor. Στην εξ ολοκλήρου συγχώρηση των αμαρτιών μας. Și să nu ne întemeiem numai pe puterile noastre. Να μην θεμελιώνουμε την μετάνοια μας μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Ci să ne gândim la crucea Domnului Hristos. Αλλά να σκεφτόμαστε το Σταυρό του Χριστού.
care este semnul iubirii lui Dumnezeu, το οποίο είναι σημείο της αγάπης του Θεού προς τους ανθρώπους, προς εμάς τους ανθρώπους. Από εκεί δεν εκπηγάζει η ελπίδα μας. Ήταν ο αείμνηστος γέροντας Θεόφιλος Παρέαν, τον οποίο είχαμε την ευλογία τη μεγάλη να φιλοξενήσουμε πριν αρκετά χρόνια εδώ στα στούντιο της Πυριακής Εκκλησίας, κοντά του ο πατήρ Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης, ο οποίος μας μετέφρασε από τα ρουμανικά. Εδώ η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε γιατί ήσασταν κοντά μας. Στην επόμενη εκπομπή μας θα έχουμε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης των λόγων του αείμνηστου γέροντος Θεοφύλου. Μία πρόταση: μέσα στο χρόνο περπατώ το ημερολόγιο της Τίνας Βλασταράκου Μεταξά, από τις εκδόσεις Θύρα. Σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Από τον Βαγγέλη τον Σφακιανάκη και την Φίβη Κωνσταντέλου και εμένα, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή Σοφία Χατζή.